Είστε συντονισμένοι στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Είμαι η Βίκυ Μπαϊρακτάρη, ακούτε την εκπομπή με την πρώτη ματιά. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Τσακάλη, πρώην αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, γνωστός για τον ακτιβισμό του. Καλησπέρα κύριε Τσακάλη, με ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις και να έχεις πάντα δίπλα σου ανθρώπους που να αγγίζουν την ψυχή σου. Ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες να βγω να μιλήσω σήμερα στο ράδιο. Ο λόγος που ζήτησα για να μιλήσω ήταν για την τεχνική ταυτότητα που θέλουν να εφαρμόσουν στους στρατιωτικούς. Ο Γέροντας Παΐσιος, Άγιος Παΐσιος, είχε πει ότι κάτω του πολίτη η ηλεκτρονική ταυτότητα θα είναι ο αραβόνας με το διάολο. Ναι. Αυτή τη στιγμή συζητήσαμε από τους στρατιωτικούς και υπήρχε ηλεκτρονική διακυβέρνηση για να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ταυτότητα στους στρατιωτικούς. Όταν εγώ στο 2009 με 19 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό, όταν πηγαίναμε τα ταξίδια, ασκήσεις κοντά στα παράλια της Τουρκίας, ζητούσαν οι κυβερνήτες των πλοίων να βγάζουμε μέχρι και τις κάρτες από τα κινητά για να μην τυχόν εντοπίζονται από τους Τούρκους. Οπότε τώρα οδηγούν το ελληνικό στράτευμα, βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, γιατί απλά θα γίνουν κρεατόμαζες στα όνειρα και σε όλα αυτά που θέλουν να κατασκευάσουν οι πολυεθνικές ή οι μεγάλες υπερδυνάμεις και σε έναν τυχόν πόλεμο. Δηλαδή ο κάθε Έλληνας στρατιώτης, ο κάθε Έλληνας μόνιμος θα μπορεί να παρακολουθείτε και να ξέρουν το σημείο το οποίο βρίσκεται. Δηλαδή έχουμε ένα παιχνίδι καθαρά πλέον ηλεκτρονικό, θα καταλήξουν οι στρατιώτες μας να είναι ένα παιχνίδι PlayStation, για να το πω πολύ απλά. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ναι. Γι' αυτό ζητάω από τους στρατιωτικούς που τώρα θα εφαρμοστεί ηλεκτρονική ταυτότητα βάσει του προεδρικού διατάγματος 2.10.93 να καταθέσουν αναφορές και να αρνηθούν αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί μετά το στράτευμα, πέρα από ότι αρνούμαστε το Χριστό και την Παναγία μας, γιατί όλα είναι γραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη, πέρα από την ελευθερία που θα χαθεί, και έρχεται ο μεγάλος αδερφός, μπορούν να αντισταθούν νόμιμα βάσει των διατάξεων του στρατού και να αρνηθούν αυτή την ταυτότητα, να γίνουν παιχνίδι του PlayStation. Υπάρχει δηλαδή κώδικας ποινικός? Υπάρχουν νόμοι βάσει, μάλλον οι νόμοι με τους οποίους αν τους χρησιμοποιούν. Ναι. Έχουν δικαίωμα να έχουν αναφορά. Όπως είχα πραγματοποιήσει και εγώ αναφορά το 2008 και είχα αρνηθεί τον αριθμό ΆΜΚΑ. Μπορούν και αυτοί αυτή τη στιγμή όλοι οι συνάδελφοι να αντισταθούν και να αντισταθούν δημοκρατικά και βάσει των διατάξεων. Δεν θα κάνουν κάτι παράνομο. Δεν τους καλούμε να κάνουν κάτι παράνομο. Βάσει των διατάξεων να πούνε ότι βάσει των ορθόδοξων πιστεύων δεν θέλουμε να πάρουμε αυτήν την ταυτότητα, πέρα όλες τις ελευθερίες, ότι χάνεται η ελευθερία μας, ότι είναι ο μεγάλος αδερφός και το κίνημα δικαιοσύνης που τώρα είμαι μέλος. Mm. Ο κύριος Σακάς έχει δώσει ομιλίες οι οποίες αναφέρονται ποια άρθρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πραγματικά δικαιώματα παραβιάζονται με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Οπότε μπορεί να κάτσουν να ακούσουν μία-δύο ομιλίες και να τις συντάξουν. Αν χρειάζονται βοήθεια, θα μπορέσουν να με βρουν είτε στο Facebook, θα μπορούν να βρουν και το τηλέφωνό μου και να τους δώσω όποια συμβουλή θέλουν. Απλώς καλώ τους συναδέλφους αυτή τη στιγμή και τους λέω συναδέλφους, γιατί όπως είναι γνωστό, εγώ αποστρατεύτηκα το 14 από το ναυτικό με τρεις μη σύνομες στερήσεις βαθμού, οι οποίες έχουν κληθεί από τα διοικητικά εφετεία. Και ισχύει αυτό που λέω, η κεντροδεξιά με έδιωξε, η αριστερά δεν με παίρνει. Δεν εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή ο ελληνικός στρατός πρέπει να σταθεί στο ύψος του και ή μέσω των συνδικάτων, αν δεν θέλει να κάνει ατομικά, να πιέσει τα συνδικάτα που φτιάξανε, που τα δημιούργησε, που δημιουργηθήκαν τα συνδικάτα, να πιέσουν τους συνδικαλιστές να κατατεθούν αναφορές μέσω των σωματείων που έχουν. Θα μπορούσε κάποιος να πει ως δικαιολογία ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των στρατιωτικών
με τη χρήση αυτής της κάρτας, διότι θα είναι απόλυτα ελεγχόμενη από δικούς μας ανθρώπους. Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση που πέσει στα χέρια του εχθρού αυτή η τεχνολογία. Έτσι. Είναι στη βάση δεδομένων. Θα μπορεί να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή. Από οποιονδήποτε. Ένας χακεράς να μπει, έτσι. Δεν ακούγεται καλά. Μπορείς λίγο να επαναλάβεις, σε παρακαλώ. Μπορείς να επαναλάβεις. Να επαναλάβεις λίγο αυτό που είπες, γιατί είχε πατήσαμε ένα κουμπί κατά λάθος εδώ και... Μάλιστα. Ναι. Υπάρχουν, λέω, τόσα βίντεο ναι. που μας αποδεικνύουν ότι μπορούν μέσα από μια ηλεκτρονική ταυτότητα να μας παρακολουθούν. Εντάξει, όπως υπήρχε παλιά το ηλεκτρονικό φακέλωμα, τώρα θα υπάρχει κάρτα του πολίτη και θα παρακολουθούν κάθε κίνηση, κάθε αγορά και θα ξέρουν και σε ποιο σημείο ακριβώς είμαστε. Φανταστείτε στον πόλεμο, θα ξέρουν ακριβώς τι είπα να στείλουν ένα πύραυλο ή να έρθουν κάποιες ειδικές δυνάμεις να σε καθαρίσουν και να πάρουν το σημείο το οποίο βρίσκεσαι. Η αστυνομία έχει πάρει αυτή την κάρτα. Τι είπατε? Η αστυνομία, οι αστυνομικοί έχουν πάρει αυτή την κάρτα. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει κάρτα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η σαλαμοποίηση. Ξεκινήσαν από τους αστυνομικούς, δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Υπήρχαν μάλλον μία-δυο αντιδράσεις μόνο από ολόκληρη την αστυνομία. Τώρα είναι το στράτευμα. Το στράτευμα, όπως γιορτάζει το 15 Αύγουστο, την Παναγία και στην 21η Νοεμβρίου και τους Αγίους που έχει για προστάτες, έφτασε η στιγμή να τους τιμήσει. Εντάξει. Και να δώσει και αυτό τη δικιά του μάχη ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων. Όπως επίσης θα ήθελα να πω, επί της ευκαιρίας, ο ελληνικός λαός να έχει το νου του και στις επόμενες εκλογές να πάει να ψηφίσει ορθόδοξα. Ναι. Πάνω απ' όλα ορθόδοξα και να δει ποια πατριωτικά κινήματα είναι υπέρ της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουν τη μέθοδο 9-1. Μιλάνε ότι θα αποσύρουν το χρήμα από την Ελλάδα και θα φέρουν ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτοί που παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Σε κάποια άλλη συνέντευξη θα μπορέσουμε να δώσουμε και τα ονόματα και όχι τώρα να μην σας παράλλω τον χρόνο, γιατί ζήτησα μια παρέμβαση μόνο 5 λεπτών. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.